Καλησπέρα σας. Είμαστε σήμερα εδώ για να δώσουμε μια κοινή συνέντευξη τύπου ο Εμπορικός Σύλλογος, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Μαγνησίας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών και το Σωματείο Άγιος Χριστόφορος των Ταξί και τα Πρακτορία ΟΠΑΠ, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι εδώ σήμερα συνάδελφοι, αλλά συμμετείχαν στην κοινή σύσκεψη που κάναμε. Αποφασίσαμε λοιπόν αύριο, που είναι η μέρα πανεθνικής κινητοποίησης πανελλαδικά, να πραγματοποιήσουμε μία συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στις 6 ώρα το απόγευμα, όπου θα δηλώσουμε ότι πολύ απλά φτάνει έως εδώ, δεν μπορούμε άλλο. Διαμαρτυρόμαστε για τον ανεπαρκή σχεδιασμό και την έλλειψη μέτρων στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των αυτοαποσχολουμένων ελευθέρων επαγγελματιών, από την καλπάζουσα ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσσωρεύσει υπέρογκα για το μέγεθος τους χρέη, τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Προερχόμαστε μέσα από μνημόνια, μέσα από υγειονομικές κρίσεις και τώρα αντιμετωπίζουμε μια ενεργειακή κρίση η οποία μέσα στο χειμώνα που έρχεται θα γονατίσει και θα κλείσει πάρα πολλούς επαγγελματίες. Τα μέτρα τα οποία παίρνονται είναι κατά βάση τους επιδοματικά και στηρίζονται, και αν στηρίζονταν ως τώρα, σε μια ανάπτυξη της τάξης του 6%, την οποία εμείς δεν έχουμε δει ακόμα. Τον επόμενο χρόνο, που η ανάπτυξη αναμένεται να είναι 1%, θα έχουν πρόβλημα και αυτά τα επιδοματικά μέτρα. Εμείς λοιπόν θέλουμε άμεσα μέτρα στήριξης χθες, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Επίσης, από 1η-1η του 2023, βάσει του νόμου Βρούτσι, συνδεθήκαν οι ασφαλιστικές μας εισφορές με τον πληθωρισμό, ο οποίος τρέχει ανεξέλεγκτα με 12%, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε μία αύξηση και στις ασφαλιστικές μας εισφορές. Όπως καταλαβαίνετε, δεχόμαστε πιέσεις από όλες τις μεριές, γι' αυτό και όλοι μαζί, οι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι, αυτοαπασχολούμενοι, αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα θα ενώσουμε τη φωνή μας για να διαμαρτυρηθούμε και να ζητήσουμε μέτρα στήριξης. Θα ήθελα να απαντήσω επίσης σε αυτούς οι οποίοι χαρακτηρίζουν την κίνησή μας διασπαστική, ότι η κίνησή μας δεν είναι διασπαστική, είναι απλά αυτή τη φορά διαφορετική. Στις δύο προηγούμενες κινητοποιήσεις, συμμετείχαμε μαζί με όλους τους άλλους φορείς, που σημαίνει το Εργατικό Κέντρο και την ΑΔΔ, σε κοινή συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί είδαμε ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται, δεν μας ακολουθεί. Ο ίδιος ο τύπος μας κατηγόρησε ότι η συμμετοχή μας ήταν ισχνή. Σκεφτήκαμε λοιπόν να δώσουμε στους συναδέλφους μας την δυνατότητα, εφόσον το πρωί δεν μπορούν να αφήσουν τις δουλειές τους, να τους δώσουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν σε μια απογευματινή εκδήλωση και εκεί να διεκδικήσουν, να φωνάξουν και να συμμετέχουν. Αυτό ήταν το σκεπτικό μας και βάσει αυτού του σκεπτικού κινηθήκαμε σε μια, τονίζω, διαφορετική μορφή εκδήλωσης. Έχει την Πανεθνική ημέρα δράσης και κινητοποίησης, μετά και από προτροπή της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Αποφασίσαμε σε ένα κοινό μέτωπο μαζί με τις δύο ομοσπονδίες και με τους υπόλοιπους παραγωγικούς φορείς ότι αυτή τη φορά η διαμαρτυρία μας θα είναι διαφορετικού τύπου. Καλούμε όλους τους συναδέλφους εμπόρους που πλήττονται από την κρίση να παρευρεθούν στο χώρο που έχουμε ορίσει, δηλαδή στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου, στις 6 ώρα το απόγευμα, ώστε να διαμαρτυρηθούμε για την ακρίβεια, για την ενεργειακή κρίση και για τον πληθωρισμό που ταλανίζει τις επιχειρήσεις και από την άλλη δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Το εμπόριο αυτή τη στιγμή διανύει μια πάρα πολύ άσχημη περίοδο. Μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, μετά από capital control, 2 χρόνια με κλειστά καταστήματα μέσα στην πανδημία, έρχεται τώρα η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός να δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα και γενικότερα να συσσωρεύονται τόσες πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τις εξυπηρετήσουμε. Επομένως, η κινητοποίηση και η διαμαρτυρία μας είναι μονόδρομος και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή. Επίσης, όσον αφορά τις τοποθετήσεις των υπόλοιπων συνδικαλιστικών φορέων, οι οποίοι προαναγγείλανε την απεργιακή κινητοποίηση, να σας πω ότι τόσα χρόνια στο συνδικαλισμό, εγώ προσωπικά έχω μάθει ότι όταν κάποιος θέλει να πορευθεί σε μια κοινή πορεία με άλλα σωματεία, κάνει κάλεσμα και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων, συμφωνούνται πράγματα και γενικότερα χαράζει μια κοινή στρατηγική. Αυτή τη στιγμή, μέχρι και χθες, δεν είχαμε καμία ενόχληση
επίσημα από τους συγκεκριμένους φορείς. Οπότε περάσαν ένα μήνυμα ότι θέλουν να πορευτούν μόνοι τους και κατά αυτόν τον τρόπο καταλήξαμε ότι η κινητοποίηση την οποία θα κάνουμε σαν παραγωγική φορείς θα έχει αυτή την μορφή. Καλημέρα και χρόνια πολλά από μένα. Συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους συναδέλφους που έχουν πρόβλημα και με το ενεργειακό και με τον πληθωρισμό. Συμμετέχουμε και εμείς αύριο το απόγευμα 6 ώρα στον Άγιο Νικόλαο με την εκδήλωση συμπαράσταση για την ακρίβεια και για τον πληθωρισμό και τον ενεργειακό, όλο αυτό το κουμφούζιο που έχει δημιουργηθεί και δημιουργεί πρόβλημα και στα ελληνικά νοικοκυριά και κατ' επέκταση και σε ελληνικές επιχειρήσεις. Κάνουμε πρόσκληση, κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους συναδέλφους που πάσχουν και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσχέρειες αυτής της εποχής, να διαμαρτυρηθούν και να συμμετέχουν στην εκδήλωση αύριο 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο. Όλο αυτό το κομμάτι που αναφέρανε οι συνάδελφοι προηγουμένως, συμφωνούμε και εμείς, το βιώνουμε με τη δεκαετή κρίση, με τα οικονομικά προβλήματα, με το lockdown, ήμασταν και εμείς το ίδιο, με πολλά προβλήματα οικονομικά και θέμα επιβίωσης. Από το 12 βλέπω με λύπη μου, πανελλαδικά, ότι σιγά σιγά οι συνάδελφοί μου των λαϊκών αγορών δυστυχώς αφανίζονται. Αφανίζονται γιατί δεν υπάρχουν μέτρα στήριξης, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις οικονομικές, γιατί δεν υπάρχουν μέρες λειτουργίας μας. Μας αφαιρούν με τα νομοσχέδια ακόμη και τις ημέρες λειτουργίας που πρέπει να δουλέψουμε. Χρεωνόμαστε για 26 εργάσιμες μέρες το ΕΦΚΑ και την εφορία και δυστυχώς δουλεύουμε πανελλαδικά στην επαρχία μόνο, στην περιφέρεια, δουλεύουμε πολύ λιγότερες. Χρεωνόμαστε για πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να έχουμε. Έχουμε κι εμείς θέμα και αύριο καλούμε τους συναδέλφους τοπικά και πανελλαδικά που παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις, συνεργαζόμενοι όλοι στις άλλες πόλεις με τις τοπικές ομοσπονδίες. Εδώ στο Βόλο καλώ τους συναδέλφους των λαϊκών αγορών που θα είμαστε και εμείς εκεί να δώσουμε το δυναμικό παρόν για να δούμε και αν μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία είναι άλυτα χρόνια, για πολλά χρόνια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε και μέτρα στήριξης και δεν βγαίνει κανείς να κάτσει να αφουγκραστεί τον πόνο μας και το όλο χτυποκάρδι που έχουμε και φτάνουμε σε σημείο το βράδυ να μπορούμε να κοιμηθούμε κανείς από τον επαγγελματικό κλάδο και από κανέναν επαγγελματικό κλάδο με τόσες υποχρεώσεις. Γι' αυτό ανέφερα και στο φίλο και συνάδελφο από τους αρτοποιούς ότι βιώνουν το ρεύμα. Εμείς μπορεί να μην έχουμε το ρεύμα σαν βιομηχανικά σλέικες, το έχουν όμως οι παραγωγοί συνάδελφοι οι οποίοι πραγματικά στο χωράφι υπάρχει τεράστια ρήτρα αναπροσαρμογής στο πετρέλαιο και στα καύσιμα κτλ. Και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία αφουγκραζόμαστε και αυτούς. Όπως αφουγκραζόμαστε τους πάγκους οι οποίοι έχουν ήδη διατροφή στις λαϊκές και αυτή τη στιγμή αγοράζουν πάρα πολύ ακριβά. Το καλάθι λοιπόν του κάθε σπιτιού, της κάθε νοικοκυράς που πάει στις λαϊκές θα πρέπει να είναι χαμηλό το κόστος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να το αγοράσει. Και όμως και αυτό υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό βλέπετε χρόνια ολόκληρα να μην δίνονται λύσεις στα προβλήματά μας. Αύριο λοιπόν 6 ώρα στον Άγιο Νικόλαο θα δώσουμε όλο το δυναμικό παρόν και ευελπιστούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.